Ήταν λοιπόν μια βραδιά που αν εξαιρέσεις τον ΠΑΟΚ, κύλησε σε ρυθμούς λιοντάρια χριστιανοί. Εμείς ήμασταν οι χριστιανοί και όλοι οι άλλοι ήταν τα λιοντάρια. Θα μου πεις, ήταν λιοντάρια χριστιανοί το ΑΕΚ Μπράιτον? Όχι, δεν ήταν λιοντάρια χριστιανοί. Ίσα ίσα που ειδικά στο πρώτο ημίχρονο και μέχρι το 11 εναντίον 11 η ΑΕΚ ήταν η καλύτερη ομάδα στον αγωνιστικό χώρο. Αλλά αρχίζει και προβληματίζεσαι με την ΑΕΚ, γιατί δεν είναι ούτε η πρώτη, ούτε η δεύτερη, ούτε η τρίτη, ούτε η τέταρτη φορά που τη συμβαίνει. Δηλαδή να είναι η καλύτερη ομάδα στον αγωνιστικό χώρο και να μην κερδίζει. Και δεν αναφέρομαι μόνο σε ευρωπαϊκά μάτς, που εκεί και η παραμικρή λεπτομέρεια κοστίζει, αναφέρομαι και σε ελληνικά μάτς την φετινή σεζόν. Ήταν πολύ καλύτερη, ας πούμε, με τον Πανσεραϊκό. Είχε κοντά 40 τελικές και δεν κέρδισε. Ήταν πολύ καλύτερη με την Κηφισιά και δεν κέρδισε. Άρα, αν συμβαίνει κάτι και μάλιστα επαναλαμβανόμενα και μάλιστα σε όλα τα επίπεδα δυσκολίας, στο πολύ δύσκολο, αλλά όχι και στο δύσκολο, τότε πάβει να είναι συνήθεια και ενδεχομένως αποτελεί ένα πρόβλημα που πρέπει να λυθεί. Φυσικά κάθε ήττα δεν είναι η ίδια με κάθε άλλη, όπως δεν είναι και κάθε νίκη η ίδια. Δεν έχει καμία σχέση η ήττα της ΑΕΚ με την ήττα του Ολυμπιακού. Και γι' αυτό η ήττα του Ολυμπιακού μπορεί και να δρομολογεί εξελίξεις. Γιατί είναι η δεύτερη φορά που ο Ολυμπιακός καταραίει. Του είχε συμβεί πριν λίγο καιρό και στο Καραϊσκάκι και από τον ΠΑΟΚ. Και εκεί το 0-4 κάπως μαζεύτηκε στο τέλος με εκείνο το 2-4. Έμεινε η πληγή, αλλά ήταν μια πληγή. Και χθες ήρθαν οι Γερμανοί και ρίχνανε στην πληγή και αλάτια και ξύδια και ενόπνευμα. Και μάλλον αυτός που τσουρουφλίστηκε περισσότερο από όλους είναι ο προπονητής του Ολυμπιακού. Προφανέστατα οποιαδήποτε βιαστική απόφαση θα είναι λανθασμένη. Προφανέστατα δεν είναι ώρα για αποφάσεις, αλλά είναι ώρα για να δουν τι μπορούν να διορθώσουν. Λέω εγώ. Αλλά δεν είμαι καθόλου βέβαιο ότι το ίδιο λένε και στον Ολυμπιακό. Θα το δούμε. Θα χρειαστούμε μερικές ώρες, μερικές μέρες για να καταλάβουμε τι ακριβώς θα ακολουθήσει αυτό το 5-0 από την Φράιμπουργκ. Τώρα να συζητήσουμε για την εικόνα του μάτς. Το είδα το βράδυ λίγο στο βίντεο, στο γρήγορο, στο Replay TV. Δεν έχεις να συζητήσεις τίποτα. Είναι άθλια η εμφάνιση του Ολυμπιακού. Από την αρχή μέχρι το τέλος. Είναι πράγματα που έχουν συμβεί που είναι ακατανόητα. Είναι αδιανόητα χαλαρός. Δεν είναι συγκεντρωμένος. Σαν να μην έχει εμφανιστεί στο γήπεδο. Δεν ξέρω αν δεν είχε προετοιμαστεί ψυχολογικά σωστά. Δεν ξέρω τι ακριβώς τέλος πάντων το έφταιγε. Αλλά η εικόνα ήταν εικόνα απαράδεκτη, αποκαρδιωτική, εικόνα που σε προβληματίζει και σε ξενίζει, γιατί δεν είχε τέτοια εικόνα διάλυσης, για να είμαστε ειλικρινείς, φέτος Ολυμπιακός. Άλλωστε, ό,τι του συνέβη και με τον ΠΑΟΚ, μπορεί σε έκταση σκορ να ήταν μεγάλο, αλλά ήταν άλλου τύπου. Εκεί ο ΠΑΟΚ τον χτύπησε στις μεταβάσεις και του δημιούργησε πολλά προβλήματα. Εδώ χθες ο Ολυμπιακός στην Γερμανία δεν είχε αρχή, μέση, τέλος, έμοιαζε σαν να παίζει ένα φιλικό προετοιμασίας με πολλούς παίχτες που μόλις γύρισαν από τις παραλίες και ακόμα δεν έχουν συντονιστεί και ακόμα δεν έχουν γυμναστεί και μπήκαν να ξεμουδιάσουν και καμιά φορά στο ξεμούδιασμα σου συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Κλείνω με τον τρίτο ηττημένο της βραδιάς πριν πάω στο θριαμβευτή. Τώρα, αφήνει λίγο γλυκιά εικόνα η προσπάθεια του Παναθηναϊκού και ότι δεν το παράτησε μετά το 3-0 και ότι έφτασε κοντά ακόμα και στο να το κάνει 3-3. Αλλά στην πραγματικότητα και εδώ πρέπει να προβληματιστείς, γιατί ο Παναθηναϊκός του συμβαίνει από τη στιγμή που στραβώνει κάτι στο μάτς και το 1-0 δεν θα πω της Villarreal, δεν θα πω ακριβώς ότι θα κόντρα στη ροή του παιχνιδιού, αλλά ήρθε τέλος πάντων σε ένα χρονικό σημείο που ο Παναθηναϊκός είχε φέρει το μάτς περίπου στα μέτρα του, είχε δημιουργήσει και την πρώτη μεγάλη απειλή και δεν έμοιαζε ότι κινδυνεύει. Δέχτηκε λοιπόν εκείνο το 1-0 και του παίρνει πάντα όταν δέχεται ένα γκολ χρόνο μέχρι να συνέλθει. Αν ο αντίπαλος είναι και ποιοτικός όπως είναι η Villarreal, αυτός ο χρόνος κάνει το 1-0-3-0. Το ίδιο συνέβη και στο μάτς με τον Άρη. Ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος μέχρι να δεχτεί τον γκολ από τον Άρη Και μετά για περίπου 20-25 λεπτά έφυγε από το γήπεδο και στο δεύτερο ημίχρονο εν τέλει δεν γύρισε και ποτέ όπως γύρισε με τη Villarreal. Προφανώς δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα να κερδίσεις δεύτερη φορά τη Villarreal, όπως δεν ήταν και το πιο εύκολο πράγμα να κερδίσεις δεύτερη φορά η ΑΕΚ την Μπράιτον. Αλλά η εικόνα είναι αυτό που μετράει και η εικόνα μέχρι το 3-0 είναι πολύ προβληματική για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση στην ανασταλτική του λειτουργία με την περσινή ομάδα. Πέρυσι ήξερες ότι για να βάλεις γκολ στον Παναθηναϊκό πρέπει να φτύσεις αίμα. Φέτος είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα. Δεν χρειάζεται καν να καταναλώσεις πολλή ενέργεια καμία φορά για να βάλεις γκολ στον Παναθηναϊκό. Δεν την έχει βρει την ισορροπία ο Γιοβάνοβιτς ανάμεσα στην πολύ καλύτερη επιθετική λειτουργία που έχει φέτος ο Παναθηναϊκός. Ακόμα την ψάχνει. Άλλες φορές μπορεί να το αποδίδουμε αυτό σε ατομικά λάθη, π.χ. Μπρενιόλι, αλλά είναι το εύκολο να στοχοποιείς κάποιον. Στην πραγματικότητα το πρόβλημα του Παναθηναϊκού είναι συνολικό και δεν είναι ατομικό. Χθες το ανάθεμα πέφτει στον Λαντένοβιτς, αύριο μεθαύριο θα πέσει σε κάποιον άλλον. Είναι κακή η ανασταλτική λειτουργία του Παναθηναϊκού ή τουλάχιστον, αν όχι κακή, πολύ χειρότερη από ό,τι ήταν την περσινή σεζόν, γιατί δεν έχει βρει την ισορροπία ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ανάμεσα στην καλύτερη επιθετική λειτουργία που έχει φέτος και στην καλή αμυντική λειτουργία που είχε πέρυσι. Το έχει χάσει αυτό. Και κλείνω με τον θριαμβευτή. Να σας πω ότι δεν το περίμενα, το περίμενα. Τώρα δεν ξέρω ποιους πρέπει να επικαλεστώ ως μάρτυρες, αλλά χθες είχα μια κουβέντα στο ραδιόφωνο και έλεγα ότι δεν βλέπω πώς θα τα καταφέρουν οι τρεις. Δεν φανταζόμουν βέβαια αυτόν τον τρόπο με τον οποίο ηττήθηκε η ΑΕΚ. Φανταζόμουν ότι αυτή τη φορά θα ήταν καλύτερη η Brighton. Δεν ήταν. Δεν φανταζόμουν λοιπόν ότι θα τα καταφέρει κανένας από τους τρεις, αλλά φανταζόμουν ότι θα τα καταφέρει ο ΠΑΟΚ. Μια ισοπαλία πιθανότατα έλεγα ότι θα είναι αυτή που θα τον στείλει απευθείας στους 16. Τελικά ήταν νίκη. Και αν εξαιρέσεις ένα περίπου δεκάλεπτο αμέσως μετά το 0-1, ο ΠΑΟΚ έχει κάνει σχεδόν τέλεια εμφάνιση. Και είναι μια εμφάνιση που έχει μέσα την πολλή δουλειά του προπονητή, έχει μέσα τις πολύ σωστές επιλογές του προπονητή στην εντεκάδα, έχει μέσα την ψυχολογία που αποκτά αυτή η ομάδα όταν παίζει εκτός έδρας στην Ευρώπη μπροστά στο κοινό της, σε τόσο μεγάλο κοινό όπως εχθές που είχε 6, 7, 8, δεν μπορεί κανείς να υπολογίσει με ακρίβεια χιλιάδες φίλους γιατί ήταν παντού μέσα στο γήπεδο της Άιντραχτ. Και το ξέρουμε ότι ο ΠΑΟΚ τέτοιου είδους μεγάλες βραδιές συχνά πυκνά, μια φορά στα 2, στα 3, στα 4 χρόνια, μας τις εμφανίζει, μας τις χαρίζει. Ήταν πολύ προσιλωμένη η ομάδα για αυτό το παιχνίδι. Ήταν προσιλωμένη από τη βραδιά που έκανε την γκέλα εντός έδρας, εκείνο το 2-2 με την Χαρτ. Ο Λουτσέσκο από εκείνο το βράδυ στο flash interview αμέσως μετά τη λήξη του μάτς είπε «ΟΚ, στράβωσε λιγάκι αυτό». Δεν μπήκε η μπάλα μέσα, don't worry. Έτσι κι αλλιώς ο τελικός είναι στη Φραγκφούρτη. Αυτόν θα πάμε να παίξουμε για την πρωτιά. Ο ΠΑΟΚ αποκτά ξανά όραμα, είναι ξεκάθαρο. Κάποια στιγμή το συζητάγαμε εδώ σε κάποιο από τα βίντεο που φτιάχνουμε και έλεγα ότι η νίκη που έκανε το καλοκαίρι με τη Ριέκα είναι η νίκη της χρονιάς για τον ΠΑΟΚ. Εκείνες οι άδοξες νίκες το καλοκαίρι δεν ψήνουν κανέναν, αλλά είναι αυτές που σου δίνουν τη δυνατότητα να ζήσεις πολύ καλύτερα σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Όταν υπάρχει το όραμα μιας ευρωπαϊκής διάκρισης, και ο ΠΑΟΚ την έζησε αυτή την ευρωπαϊκή διάκριση και αρκετοί από τους παίκτες την έζησαν πριν 2 χρόνια σε αυτή τη διοργάνωση, όπου έφτασε μέχρι τα προημιτελικά με τη Μαρσέη, όλο αυτό σου δίνει κίνητρα μέσα στη διάρκεια της χρονιάς, σου φτιάχνει την ψυχολογία, σου φτιάχνει την κάθε μέρα στην προπόνηση. Διότι ζεις με το όραμα να πάω όσο πιο μακριά στην Ευρώπη. Και αυτό το όραμα είναι πάντα πολύ πιο διασκεδαστικό για τους ποδοσφαιριστές και πολύ πιο τονωτικό στην ψυχολογία τους από οποιοδήποτε άλλο όραμα.